Σε μια αγωνιστική όπου σε όλα τα γήπεδα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του παλέμαχου διαιτητή Θέμη Θέμελη, οι νέοι εργοτέλοι πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη του σε τέσσερα παιχνίδια στον πρώτο όμιλο της Α2Ε, επικρατώντας 1-0 του Δωριέα και είναι η ομάδα που με το απόλυτο 12 βαθμών οδηγεί την κούρσα στην βαθμολογία. Στην αναμέτρηση που έγινε στο Μαρτινέγκο, ο Δωριέα στάθηκε αρκετά καλά και απείλησε την αιστεία των γηπεδούχων στα πρώτα λεπτά με τον Σίντρι, ενώ και οι κυκρινόμαυροι είχαν μια καλή φάση με τον Χότζα. Το νικητήριο γκολ ήρθε τελικά στο 75ο λεπτό μετά από ασίστ του Κουτάντου και κοντινό πλασέ του Τσαμαντιώτη. Νικηφόρα συνέχισε στο ίδιο πρωτάθλημα και το Λίντο επικρατώντας με 3-0 τον νέο του Ηροδότου, παραμένοντας έτσι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Διακάκης εκτέλεσε φάουλ και με εξαιρετική κεφαλιά ο Χνάρης έκανε το 1-0 για το Λίντο. Το σκορ αυτό διατηρήθηκε στο πρώτο ημίχρονο χάρη στον τερματοφύλακα του Λίντο Νόντα Καργάκη που απέκρουσε πέναλτι του Βλαχάβα. Το Λίντο ήταν καλύτερο και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 64 ο Βαρβεράκης έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση από δεξιά. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε ασίστ στον Παπαδάκη που εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0. Ο Παπαδάκης ήταν εκείνος που κέρδισε στο 76 και το πέναλτι με το οποίο ο Διακάκης διαμόρφωσε το τελικό Λίντο Νέι Ροδότου 3-0.